Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη μετά από την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε μετά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Η σεισμική δραστηριότητα που αναπτύσσεται τις τελευταίες 19 μέρες 100 χιλιόμετρα νότια της Κρήτης ανήκει στο λεγόμενο προωθημένο ελληνικό τόξο, δηλαδή εκεί που υπάρχει η πρώτη επιφάνεια σύγκρουσης της Ευρώπης και της Αφρικής. Υπάρχουν και δευτερεύουσες επιφάνειες πιο βόρεια. Αλλά εκεί είναι το πιο προωθημένο σημείο της εφύπευσης της Ευρώπης πάνω στην Αφρική. Εκεί λοιπόν, επειδή τα ρήγματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δραστηριοποιούνται κατά χρονικά διαστήματα, από τις 2 Μαΐου άρχισε αυτή η δραστηριότητα με ένα σεισμό της τάξης των 6,6 βαθμών. Το σύνηθες, όπως επισημάνθηκε, για ένα σεισμό 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ είναι να έχει μεγάλη σεισμική ακολουθία. Δεν θα ήταν έκπληξη να πω ότι πιθανότατα να έχουμε και ένα σεισμό της τάξης των 5,7 ή 5,8 βαθμών. Στην ίδια περιοχή πάντα. Όλες αυτές οι δονήσεις όμως προτρέχω και λέω το εξής, ότι δεν θα έχουν καμία απολύτως επίπτωση στην περιοχή της Κρήτης, γιατί είναι πολύ μακριά και, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Παπαδόπουλος, για μία ακόμα φορά η απόσταση και η ενδιάμεση θάλασσα αποσβαίνει τα σεισμικά κύματα. Οι σεισμολόγοι περιμένουν δονήσεις μέχρι και το Δεκέμβριο έως και την τελική εκτόνωση. Στο μεταξύ, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση τσουνάμι. Ο κόσμος, ο οποίος ήταν στην ακτογραμμή, πήγαινε προς τη θάλασσα. Πήγαινε να δει το φαινόμενο προς τη θάλασσα. Θα έπρεπε να κάνει το τελείως αντίθετο. Όταν βλέπουμε ότι αποσύρεται η θάλασσα, τότε εμείς αποσυρώμαστε προς τα ενδότερα της ξηράς. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα έρθει ένα μικρό ή ένα μεγάλο τσουνάμι. Δεν το ξέρουμε.